με τις ελιές φαίνεται ότι συνεχίζει η καλή τιμή του ελαιολάδου. Έχουμε ακόμα καλύτερες τιμές. Έχει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλες οι ελαιοπαραγωγές χώρες έχουν θέμα στην παραγωγή του ελαιολάδου. Και αυτό φαίνεται, το ζούμε, ότι κοιτάζουν να μαζέψουν και τα τελευταία λάδια που έχουν απομείνει στη χώρα μας. Δυστυχώς η χρονιά η φετινή, εκεί που λέγαμε ότι θα έχουμε μια καλή μεσοβεντέμα, φαίνεται ότι έχει αυτή τα προβλήματά της. Φαίνεται ότι παρατηρούνται ανάλογα την περιοχή φαινόμενα σχοινοκαρπίας. Δεν έχει κλείσει ακόμα η χρονιά, δεν έχουμε ακόμα ακριβή εικόνα για το πού θα καταλήξουν οι ελιές, αλλά θεωρώ ότι μέχρι τα τέλη του Ιούλη θα έχουμε πιο καλά στοιχεία για να δούμε το τι ζημιά έχει γίνει στις ελιές και να δούμε και πού θα φτάσει αυτό. Φαντάζεστε ότι η ζημιά με τις τιμές που επικρατούν αυτή τη στιγμή στο ελαιόλαδο είναι τεράστια. Δηλαδή και κάποια μικρή ποσότητα να βγάλει ένας παραγωγός με τιμή 6-7 ευρώ, τα λεφτά είναι τρελά. Θεωρώ ότι τα αποθέματα που έχουν μείνει στο νησί είναι κάτω του 20%. Έχουν μείνει πολύ λίγα λάδια. Τα περισσότερα βέβαια από αυτά που έχουν μείνει, το 99% είναι έξτρα παρθένα, διότι πέρυσι είχα μια πολύ καλή χρονιά. Και χτυπάνε τώρα για να μαζέψουν και αυτά τα λάδια, τα λίγα που έχουν μείνει, εκτός βέβαια των λαδιών που είναι για την τυποποίηση τη δικιά μας, που από όσο ξέρω δεν πάει και τόσο καλά λόγω των ανεβασμένων τιμών.